Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νικόλαο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σταματιάδο, καλησπέρα αγαπητέ Ανδρέα. Και εγώ να προσθέσω στην πολύ ωραία εισαγωγή που έκανε η Νίκη και καλό φίλο της εκπομπής. Ή όχι. Αλίμονο. Είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές. Ξέρετε ότι η λέξη φίλος προέρχεται από το φιλό που σημαίνει αγαπώ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η αγαπημένος εκπομπής είναι μια αμφότερη, αμφίδρομη σχέση. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Θα το πω για μια ακόμη φορά βέβαια ότι τέτοιες εκπομπές λείπουν από την ελληνική τηλεόραση που βλέπουμε συνεχώς προϊόντα υποκουλτούρας που εξαχρεώνουν και εκμαυλίζουν ουσιαστικά και ιδιαίτερα τον νέο κόσμο, λείπουν αυτές τις πραγματικές ενημέρωσης και ποιότητας και πνευματικότητας. Και πρέπει πραγματικά να σας δίνουμε συγχαρητήρια και νομίζω πάντως από ό,τι διαπιστώνω ότι παρακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος και έχετε και υψηλή έτσι, τηλεθέαση ακριβώς λόγω της ποιότητας των θεματολογίας σας. Να είστε καλά κύριε καθηγητά. Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση είναι γιατί σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την 26η Οκτωβρίου, βεβαίως και την 28η, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι η 26η Οκτωβρίου, εκτός από η γιορτή του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου, είναι και η μέρα γιορτής της απελευθέρωσης της πόλης από τους Οθωμανούς το 1912, στα πλαίσια βεβαίως των Βαλκανικών πολέμων. Πολλές φορές όμως, κύριε καθηγητά, ίσως η επέτειος 28 Οκτωβρίου, που είναι μια πολύ σημαντική επέτειος με το όχι του Ιωάννη Μεταξά το 1940 προς τους Ιταλούς, επισκιάζει, θα λέγαμε, την επέτειος απελευθέρωσης. Εγώ νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι υποτιμούμε ως μιέδη, για να χρησιμοποιήσω και μια νομική έννοια, γιατί έχω και την ιδιότητα του δικηγόρου, το έπος των Βαλκανικών πολέμων. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε τις πτυχές αυτού του πολέμου. Κάντε αναφορά στον Ιωάννη Μεταξά, που είναι ο πρωταγωνιστής. Το 1940, ο Ιωάννης Μεταξάς είναι και ο πρωταγωνιστής στο έπος των Βαλκανικών πολέμων. Είναι κάτι το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν. Και είχε λοιπόν, σχέση και με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτός συνέταξε το χειρόγραφο το οποίο υπέγραψε ο Ταξίν Πασάς στην παράδοση σε δύο αντίτυπα, στα ελληνικά και στα γαλλικά, το συνέταξε ο Ιωάννης Μεταξάς. Λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε την στρατιωτική την συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας το Σεπτέμβριο 1912, που ήταν ο πρωθυπουργός. Ξέρετε, υπήρχε ένα κλίμα, πρέπει να δούμε την περιουραίωσα διεθνή ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης, για να φτάσουμε στους Βαλκανικούς πολέμους, αν με επιτρέπετε έτσι πολύ σύντομα. Βεβαίως. Λοιπόν, είχε, να θυμίσω δε, και το επικαλούμε συχνά στους φοιτητές μας, ότι αυτή είναι η δύναμη, οι ανεξάρτητες αφετηρίες του ελληνισμού. Το 1897 ο ελληνισμός γίνει καθημαγμένος από έναν ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο και διεθνή οικονομικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είχε τρώσει πάρα πολύ τον εγωισμό και το φιλότιμο όχι μόνο των στελεχών του στρατού, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία την είχε διαπεράσει. Στη συνέχεια έχουμε βέβαια την ένοπλη φάση του μακεδονικού αγώνα, όπου ελληνικά ανταρτικά σώματα έρχονται για να πολεμήσουν τη Μακεδονία απέναντι στα βουλγαρικά ανταρτικά σώματα. Ξεσπάει το κίνημα των Νεοτούρκων, όπου δημιουργεί κάποιες προσδοκίες. Σταματάνε οι εχθροπραξίες μεταξύ των αντιμαχωμένων εθνών, η εθνοτική διαπάλη κυρίως μεταξύ Ελλήνων Βουλγάρων. Διαψεύδονται με προσδοκίες και πλέον οριμάζει η ιδέα, και ουσιαστικά θα λέγαμε ήταν αυτό το όραμα που είχε ο Ρίγας Βελεστιλής περί Βαλκανικής Συνομοσπονδίας, και αρχίζουν πλέον τα βαλκανικά έθνη, ουσιαστικά, γιατί δεν υπήρχαν κράτη, υπήρχαν μάλλον κράτη, αλλά εν πάση περιπτώσει η Μακεδονία ήταν, παρά το γεγονός ότι ήταν μέλλον της Έλληνας, ότι πρέπει να τα βρουν, να υπάρχει μια συμφωνία για να χτυπήσουν από κοινού την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η διεθνής περιραίωση ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή υπό ποιαν έννοια. Ότι πλέον η Τουρκία είναι ξεκάθαρα προσδεδεμένη η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον άξονα της Γερμανίας. Αυτό λοιπόν οι υπόλοιπες, οι λοιπές μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία κτλ. Θεωρούν ότι δεν είναι αρνητικές στο να υπάρχει διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί θεωρούν ότι κάτι θα έχουν να κερδίσουν από αυτή την ιστορία με τους δρόντες παίκτες εδώ του Βαλκανικού υποσυστήματος, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα κτλ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε αυτό. Πρέπει να πω όμως ότι οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν υπερτιμήσει τον εαυτό και αυτοαποκαλούνταν οι πρόσοι των Βαλκανίων, θεωρούσαν ότι ήταν μια ισχυρή πολεμική στρατιωτική μηχανή, είχαν υποτιμήσει την Ελλάδα ακριβώς λόγω του 1897. Θεωρούσαν δηλαδή ότι σε επίπεδο χερσαίων δυνάμεων ο ελληνικός στρατός δεν θα μπορούσε να επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που τους ενδιέφερε και έτσι πίστηκαν, όπως σας είπα με την παρέμβαση του Ιωάννη Μεταξά, να συνάψουν αυτή τη στρατιωτική συνεργασία, γιατί προσέβλεπαν πάρα πολύ στο ελληνικό ναυτικό.
Το ελληνικό ναυτικό μόλις είχε παραλάβει το υπερσύγχρονο τότε θωρηκτό, το Γιώργιο Σαβέροφ, είχε και το Ίδρας Πέτσες και Ψαρά, τα τρία πολεμικά πλοία. Θεωρούσαν λοιπόν ότι ήταν σημαντικό το να αποκοπεί, να μην υπάρχει δυνατότητα στον τουρκικό στόλο να βγει από τα Στανά και τα Δαρανέλη, πράγμα το οποίο συνέβη. Ο ελληνικός στόλος απέκλεισε το τουρκικό στόλο και επίσης να μην μεταφερθούν δυνάμεις, χερσαίες δυνάμεις από τη Μικρά Ασία προς τη Μακεδονία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επελέγει να μπει και η Ελλάδα ως σύμμαχος σε αυτή την ιστορία και βεβαίως υπήρχε αυτή η περίφημη άτυπη συμφωνία που λέει ότι καταλαμβάνω μου ανήκει. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε και να πούμε και το εξής. Γιατί λέω λοιπόν, ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για έπος. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο με υποτριπλάσιο στρατό έναντι των Βουλγαρών. Οι Βούλγαροι είχαν 300.000 χερσαίες δυνάμεις, είχαν 5.000 υπείς και 720 πολυβόλα. Οι Σέρβοι είχαν 220.000 στρατό, 3.000 υπείς και 500 πολυβόλα. Υπήρχε και το Μαυροβούνιο σύμμαχος της Σερβίας, μάλιστα 35.000 χερσαίες. Και η Ελλάδα είχε μόνο 100.000 στρατό και υπείς και 120 πόσα ήταν πολυβόλα κτλ. Από την άλλη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 350.000 στρατό συνολικά και 850 πολυβόλα, παιδινά πολυβόλα και 750 πολυβόλα φρουρίων. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια αυτοκρατορία. Έτσι. Ήταν μια αυτοκρατορία. Και εδώ υπήρχε το εξής, ότι για να μπορέσει ο ελληνικός στρατός να προελάσει και να προχωρήσει προς τη Μακεδονία, έπρεπε να διαβεί το φυσικό αυτό πραγματικά πολύ μεγάλο εμπόδιο του Σαραταπόρου. Έτσι, μετά τη μάχη λοιπόν στην Ελασσόνα, που ξεκίνησε όταν ξεκίνησε ο Βαλκανικός πόλεμος, που ήταν νικηφόρα, εκεί υπήρχε λοιπόν το Σαραντάπορο, είχε το εξής ιδιομορφία και πολύ μεγάλη δυσκολία για τον επιτιθέμενο. Ήταν δύο βουνά, δύο οροσυρές και από τη μία ένα φαράγγι, που υπήρχαν ισχυρά οχυρωματικά έργα, τα οποία έγιναν από έναν βαρόνο, είχε την επίβλεψή του ο βαρόνος Κόλμαρ Βάντε Κόλτς, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει ο Γερμανός. Λοιπόν, θεωρούσαν λοιπόν οι Τούρκοι ότι ήταν απόρθητο το Σαραντάπορο και ότι δεν μπορούσε πραγματικά οι Έλληνες, ο ελληνικός στρατός να το διαβεί. Εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι ουσιαστικά μιλάμε για δύο στρατιές ελληνικές. Η μία ήταν η στρατιά της Ηπείρου, με επικεφαλή στον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαμπουτζάκη, και η στρατιά αυτή η οποία θα προέλαμβανε προς τη Μακεδονία, πέστη στη συνέχεια μετά αφού πραγματικά ξεπέρασε το μεγάλο εμπόδιο το Σαραντάπορο και άνοιξε, διακλαδώθηκε ουσιαστικά πάλι σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις. Μία στρατιά που πήγε, μία μέρα που πήγε προς τη Δυτική Μακεδονία, έτσι. Τα Σέρβια, θα πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι όταν υποχώρησαν από το Σαραντάπορο στα Σέρβια πρόβησαν σε ανηλίες σφαγές του πληθυσμού σαν αντίπεινα τρόποντινά. Τη Κοζάνη, τη Φλόρινα, δυστυχώς χάθηκε το μοναστήρι και εκεί υπήρχε μια κακή εκτίμηση του επικεφαλής όταν είχαν στρατοπεδεύσει ο ελληνικός στρατός έξω από τη Βέβη, τότε Μπάνιτσα. Και παρά το ότι επισημάνθηκε ότι πρέπει να προσέχει κάτι, οι Τούρκοι ευνηδιαστικά προέβησαν σε μια επιχείρηση τη νύχτα. Οπότε αναγκάστηκε ο στρατός να αποχωρήσει προς την Τολεμαϊδα Κοζάνη και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έτσι χάθηκε το ελληνικότατο μοναστήριο, από το οποίο έχω τη τιμή να κατάγομαι εκμητρός. Και ο κύριος Όγκος κατευθύνθηκε προς την κεντρική Μακεδονία, απελευθέρωσε Κατερίνη Βέρεια και σημαντικότατη ήταν η σημαντικότερη ίσως μάχη, ήταν η μάχη των Γιαννιτσών, 20 Οκτωβρίου. Όπου εκεί πλέον άνοιξε ο δρόμος, γιατί και εκεί οι Τούρκοι εστίασαν, συγκέντρωσαν όλες τις δυνάμεις στο ταξίδι πατέρα. Θεωρούσε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσαν να περάσουν οι Έλληνες. Από τη στιγμή λοιπόν που πραγματικά ήταν εξαιρετική η ανδρεία του ελληνικού στρατού, που είχε ένα ακμαίο εθνικό φρόνημα και βεβαίως υπήρχε μια έτσι ενότητα σε κορυφή και στη βάση, ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ βέβαια προχωράμε, βέβαια, όπως λέμε, 25 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά εδώ υπάρχουν κάποια, θα λέγαμε έτσι, κάποια μυθεύματα, τα οποία νομίζω πρέπει να τα διαλύσουμε. Ποια είναι αυτά? Λοιπόν, είναι δύο τα μυθεύματα. Το πρώτο και βασικό, το περίφημο αυτό τηλεγράφημα του Βενιζέλου, ότι ο Κωνσταντίνος ήθελε να πάει στο μοναστήρι και του στέλνει και του λέει: πει τρέξει στη Θεσσαλονίκη, και λέει: αυτό θα το κάνουμε, το απαγορεύετε, και λέει: σου το απαγορεύω κτλ. Αυτό λοιπόν ουδέν ψευδέστερον τούτου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο τηλεγράφημα και αυτό βεβαίως το επιβεβαιώνει το ίδιο το Γενικό Επιτελείο Στρατού του 1932 επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέει ουδέν τέτοιο τηλεγράφημα υπάρχει και ουδέν μία απάντηση υπάρχει. Είναι μία απλά μία δήλωση του Βενιζέλου το 1917 στη Βουλή των Λαζάρων, τη μονοκομματική. Έτσι, θα θυμίσω ότι δια των όπλων την εποχή, στην κορύφωση του εθνικού διχασμού, όταν ο Βενιζέλος με τη βοήθεια των Αγγλογάλων, με τα όπλα των Αγγλογάλων, επιστρέφει στην Αθήνα και εκτοπίζονται, εξορίζονται, φυλακίζονται έτσι, τη Θεσσαλονίκη, εξορίζονται όλοι οι αντιβενιζελικοί στην Κορσική, μεταξύ αυτών και ο Μεταξάς. Λοιπόν, είναι η δήλωση αυτή. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Και ο Δραγούμης. Και ο Δραγούμης βεβαίως, ακριβώς. Η μεγάλη αυτός, ο κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας διανοούμενος, κατά την άποψή μου. Και επίσης, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα τηλεγράφημα του Βενιζέλου,
λοιπόν, 25 Οκτωβρίου, που λέει να διατεθεί μια μεραρχία από την προελάβωση προς Θεσσαλονίκη προς τα Σέρβια, προς την Κοζάνη. Λοιπόν, αυτά προκύπτουν μέσα από τα αρχεία και εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου δείξει αυτό το τηλεγράφημα, γιατί υπήρχαν πάλι τα τηλεγράφημα. Και το δεύτερο που έχει να κάνει πάλι σε συνάντηση αυτό ήταν ότι, ξέρετε, έχει σταλεί ένα τηλεγράφημα και επιβεβαιώνει, αν θέλετε, αυτό που σας λέω. Ο Βενιζέλος έμαθε εκ των υστέρων. Ήδη ο ελληνικός στρατός είχε πει στη Θεσσαλονίκη και αυτός, επειδή αγωνιούσε, έστειλε ένα τηλεγράφημα και λέει: επιτέλους επιταχύνεται τις διαπραγματεύσεις για την παράδοση της πόλης Θεσσαλονίκης. Το απήντησε ο Κωνσταντίνος ότι ήδη έχει πόλη, έχει καταληθεί, έχει προχωρήσει κτλ. Και γι' αυτό το υπαριθμόν 80-200 τηλεγράφημα αυτό ακυρώθηκε στη συνέχεια. Αυτά προκύπτουν μέσα αρχαία, όπως σας λέω, του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ακυρώθηκε ως μη γενόμενο, θα λέγαμε. Και λέω, το άλλο μύθο έχει να κάνει το γεγονός ότι ο στρατός, ο Βουλιακός, δεν βρισκόταν έξω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ουσιαστικά 26 Οκτωβρίου 11 το βράδυ είχε γίνει η παράδοση της πόλης. Εκείνη την περίοδο είχαν καταλάβει βούλγαροι τη Δράμα και προχωρούσαν προς τα πέρα. Αλλά 28 λέτε, Οκτωβρίου. Λέτε για το μύθο ότι οι Τούρκοι προτίμησαν να δώσουν τη Θεσσαλονίκη. Ναι, απλά ο ερχόμενοι 28 Οκτωβρίου είχε έρθει ο αρχιστράτηγος ο Κωνσταντίνος 27 μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τη σημαία, βέβαια, στο Λευκό Πύργο. Τη σημαία στο Λευκό Πύργο την ύψωσε ο Ιων Δραγούμης. Λοιπόν, 26 Οκτωβρίου 11 ώρα το βράδυ υπογράφει τη Συμφωνία Παράδοσης. Το χειρόγραφο το ετοιμάζω μεταξύ σας, το υπογράφει ταξί πασάς σε δύο αντίγραφα, όπως σας είπα. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου φτάνει ο Θοδωρόφ, οι Βούλγαροι έξω από τη Θεσσαλονίκη και ζητούν ουσιαστικά από τους Τούρκους να υπογράψουν, να παραδώσουν σε αυτούς την πόλη. Και εκεί ήταν, βέβαια, ο Ταξίν Πασάς, ότι λέει: εγώ στους Έλληνες έδωσα, στους Έλληνες θα την παραδώσω. Και βέβαια ήδη είχε υπογράψει το πρωτόκολλο παράδοση. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση, δυστυχώς, για να πω ότι σε αυτή την Ελλάδα που έχει παράξει πολύ περισσότερη ιστορία από όσο ενδεχομένως μπορούσε να αντέξει αυτός ο τόπος με 3.000χρονη ιστορία, δυστυχώς, συνάδελφοι καθηγητές, αγαπητέ Ανδρέα και αγαπητή Νίκη, στο πανεπιστήμιό μας σε άλλα τμήματα διδάσκουν ότι ουσιαστικά η πόλη δεν απελευθερώθηκε, αλλά καταλήφθηκε, και σε αντίθεση με τη βούληση της πλειοψηφίας, έτσι, της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ουσιαστικά έγινε μια δημοσκόπηση και δεν θέλαν τους Έλληνες. Κάτι τέτοια λένε, εν πάση περιπτώσει. Θα σας πω μετά. Είναι ανήκουστα πράγματα. Είναι ανήκουστα, πλην όμως αληθινά. Μα πριν την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν στο γραφείο φοιτητές από το τμήμα, πήρε μια ελεύθερη επιλογή από ένα διπλανό τμήμα. Και λένε αυτές τις ανοησίες, τις εθνομηδενιστικές. Άρα λοιπόν πρέπει να διαλυθούν κάποιες μυθικές. Και εντελώς αντιεπιστημονικές, έτσι προφανώς. Η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ελληνική. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ελληνισμός από τη στιγμή που καταλήφθηκε η Θεσσαλονίκη το μεσαίωνα το 1438, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Λοιπόν, επέστησαν ανηλαιείς σφαγές. Προφανώς βρέθηκαν και άλλοι πληθυσμοί εκεί πέρα, αλλά σαφώς η πόλη ήταν ελληνική, Θεσσαλονίκη. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Φίλιππος μετά την νίκη στους Θεσσαλούς, όταν το ανηγγέλθε ότι η σύζυγός του έτε Κενθύλη, την ονόμασε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν είχε καθαρά στοιχεία. Είναι ανεπίτρεπτο και οφείλω να το επισημάνω ότι αυτές είναι ανιστόρητες απόψεις και είναι ντροπή να ακούγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Το 1432 που ήταν η άλωση της πόλης από τους, της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, θα σας ρωτήσω, γιατί περάσανε τόσα πολλά χρόνια, ας πούμε, έχουμε το 1821, την έναρξη που γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια της Επανάστασης, και λίγα χρόνια αργότερα ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδος έχει, του ελλαδικού χώρου, να το πω καλύτερα, δεν υπήρχε ακόμα Ελλάδα, έχει απελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη, γιατί έπρεπε να περιμένουμε άλλα 100 χρόνια. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, ότι και στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία υπήρχαν πάρα πολλά επαναστατικά κινήματα. Έτσι. Και νομίζω, επειδή μιλάμε και για 200 χρόνια, και επίσης τώρα θα ξαναεπανέλθω για να πω ότι οι ίδιοι ενδεχομένως ιστορικοί λένε ότι πρώτα έγινε κράτος και μετά έθνος, ή ότι ο Κολοκοτρώνης και ο Καρεσκάκης εμπνεύστηκαν από την Αμερικανική και την Γαλλική Επανάσταση. 124 επαναστατικά κινήματα από το Κροκόδιλο Κλαδά το 1460 μέχρι τα Ρουλοφικά γίνανε έτσι. Μάλλον το γεγονός ότι εδρεώθηκε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, όπου εκεί υπάρχει και υπήρχε, βέβαια, ισχυρή ελληνική πληθυσμία. Αλλά ήταν και η μορφολογική σύνθεση του εδάφους με τις μεγάλες οροσειρές. Ευνοούσε συνθήκες ανταρτοπολέμου, όπως ήταν το αρχικό στάδιο της ελληνικής επανάστασης, γιατί δεν υπήρχε τακτικός στρατός. Οφείλεται και στο γεγονός την αντίσταση των Μακεδόνων. Και υπάρχουν πάρα πολλές μάχες, στο ολοκαύτωμα της Νάουσας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Έτσι λοιπόν, ο Γεωργάκης Ολύμπιος, λοιπόν, ο Εμμανουήλ Παπάς. Οι οποίοι με την επαναστατική τους δράση ανέσχεσαν τα τουρκικά στρατεύματα να μην κατέβουν προς τα κάτω για να μην καταπνιγεί η ελληνική επανάσταση.
Ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Τώρα ήταν καθαρά θέμα συγκυρίας. Είχε να κάνει με την εγκύτητα προς το πολιτικό κέντρο την Κωνσταντινούπολη, έτσι ξεκάθαρα ούτως ή άλλως. Εκεί εδώ υπήρχαν ισχυρότεροι ελληνικοί πληθυσμοί και, εν πάση περιπτώσει, ισχυρότεροι, συγγνώμη, και τουρκικό στρατό και τουρκικοί πληθυσμοί. Και εδώ πρέπει να πούμε έτσι πραγματικά, είναι προφανές ότι είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία από κάθε άποψη, ας πούμε, και τα λοιπά, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Και θέλω να πω λοιπόν και το εξής, ότι άμα δούμε και την πληθυσμιακή, έτσι, εξέλιξη του πληθυσμού, δεν δικαιολογείται μεταξύ 19ου και 20ου αιώνα αυτή η δραματική μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Το ξέρετε ότι όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, ουσιαστικά σε επίπεδο πληθυσμών, οι ελληνικοί πληθυσμοί με τον τουρκικό πληθυσμό ήταν περίπου στα ίσα. Και μετά μείναμε από έναν αιώνα ή μισή. Αυτή τι κάνει, δεν χάθηκαν προφανώς ούτε απαρόσκειες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε εθνοκάθαρση. Ούτε απαρόσκειες από τίποτα. Υπήρχε λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη που ήταν το κέντρο της Μακεδονίας, έγινε ακριβώς μια εθνοκάθαρση. Αυτό λοιπόν, ναι. Αλλά το να λέμε ότι καταλήθηκε από τους Έλληνες είναι ντροπή. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε όλο αυτό. Να πούμε όμως, η πόλη βεβαίως έχει τους δύο Αδριάντες, και του Ελευθερίου Βενιζέλου σε κεντρική πλατεία και του διαδόχου Κωνσταντίνου στο Βαρδάρι, και τιμάει τους δύο γίγαντες, εγώ θα πω, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην απελευθέρωση της πόλης. Βεβαίως μετά η κακοδαιμονία της φυλής, κύριε καθηγητά, οδήγησε αυτούς τους δύο μεγάλους ηγέτες να κονταροχτυπηθούν στον εθνικό διχασμό. Ξέρετε κάτι, είναι οι λεπτομέρειες. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και δυστυχώς η ιστορία κρίνεται στις λεπτομέρειες. Θα έλεγα ότι η κακή συγκυρία ήταν, βεβαίως μετά είχαμε και το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Εκεί ήταν αντίον της Βουλγαρίας. Εκεί ήταν αντίον της Βουλγαρίας και εκεί έγινε λοιπόν και ο Μετάξας πάλι συμβάλλει στην σύναψη στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σερβία τον Ιούνιο του 2013, μετά την ευθυνδιαστική επίθεση των Βουλγάρων. Υφίστανται πανολεθρία οι πρόσοι των Βαλκανίων οι Βούλγαροι και εξαναγκάζονται να προσέλθουν και να υπογράψουν τη θήκη του Βουκουρεστίου 10 Αυγούστου 2013, που επικυρώθηκε 28 Οκτωβρίου του 2013. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ήταν δυστυχώς η συγκυρία ότι ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα. Και γιατί το λέω αυτό, πάλι θα επικαλεστώ τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος είναι εξόχως υποτιμημένος. Και τα περισσότερα σχολικά βιβλία των αναφέρω δικτάτορα, από τον άνθρωπο που έφτιαξε το ΙΚΑ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και όλα αυτά, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, τις συλλογικές συμβάσεις και ούτω καθεξής. Είχε τιμή, είχε εκπονήσει ένα σχέδιο ευθυνδιαστικής κατάρτισης. Πολίτευμα της 4ης Αυγούστου ήταν μια δικτατορία, αυτά δεν σημαίνει. Προφανώς. Αλλά τα φιλολαϊκά μέτρα, ακόμη και η εργατική πρωτομαγιά που γιορτάζουμε, μεταξύ την έχει κάνει. Έτσι και πράγματα λέμε. Λοιπόν, είχε εκπονήσει λοιπόν ένα σχέδιο ευθυνδιαστικής κατάληψης Καλλίπολης, είχε με 27.000 στρατό. Όπου, γιατί οι Τούρκοι άρχισαν να εξοπλίζονται και περιμένανε δύο καινούργια πολεμικά πλοία τα οποία θα ανέτρεπαν τους συσχετισμούς. Θεωρούσε λοιπόν στην Καλλίπολη, επειδή οι Τούρκοι δεν είχαν οχυρώσει σωστά ακόμα, δεν είχαν προλάβει να οχυρώσουν, να ετοιμάσουν τα σωστά έργα, να γίνει ευνηδιαστική κατάληψη του Καλλίπολη, δηλαδή το αποκαλούμενο προληπτικό χτύπημα. Έτσι, δηλαδή θα θεωρούνταν ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε απειλή λόγω της κατάστασης που ήταν τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία. Με 27.000 στρατό, όταν οι Τούρκοι θα είχαν μόνο 7.000, δηλαδή αναλογίες 4:1, με χτύπημα τη νύχτα, όπου ο στόλος, όποια τουρκικά πλοία υπήρχαν στο Αιγαίο, θα βυθίζονταν ευνηδιαστικά, με πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Το δέχτηκε λοιπόν, ενώ το είχε εκπονήσει ο Βενιζέλη, το δέχτηκε ο Δουσμανής, ο αρχηγός του επιτελείου, το δέχτηκε ο Δεμερτζής, ο υπουργός των ναυτικών. Ο Βενιζέλος δίσταξε, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί από εκεί και πέρα είναι ο δρόμος για την Κωνσταντινούπολη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν το δέχτηκε, είχε τους ενδιασμούς, ξεσπάει ο πόλεμος ο Πρώτος Παγκόσμιος και μετά έχουμε και όταν τον επόμενο χρόνο, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο εθνικός διχασμός κιόλας, έτσι, υπήρχε αυτή η διαφωνία. Πλέον ο Βενιζέλος, καθ' υπόδειξη των Άγγλων και των Γάλλων, προτείνει, έχοντας υπόψη το σχέδιο Μεταξά, αλλά ο Μεταξάς του λέει, ο οποίος, να πούμε και το εξής, έτσι, ότι τον πήρε ο Βενιζέλος το 1910. Ο Βενιζέλος ήρθε μετά το κίνημα στο Γουδί. Τον μετακάλεσε ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Από την Κρήτη ήρθε στον Ελλαδικό Πόλεμο. Ναι, ο στρατιωτικός σύνδεσμος που έκανε το Γουδί μετακάλεσε τον Βενιζέλο και μετά την οικογένεια Δραγούμη, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Στέφανος Δραγούμης. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήρθε, του ανέθεσε, τον πήρε πρώτο του υπασπιστή και ουσιαστικά ήταν ο άτυπος, παρά το ότι ήταν λοχαγός, ήταν ο άτυπος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Όταν είχε φτάσει λοιπόν πλέον και είχε την θέση στο επιτελείο,
Νομίζω ήταν υπαρχηγός τότε το 2015 και πρότεινε το σχέδιο. Λέει, τώρα λέει δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας ένα δίκαιο, γιατί οι Τούρκοι έχουν, έχουν ετοιμάσει οχυρωματικά έργα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και θα αποτύχει. Και έτσι παραιτήθηκε ο Βενιζέλος, συγγνώμη, Μεταξάς, από τη θέση του στο επιτελείο. Ο Βενιζέλος θεώρησε ότι είχε να κάνει και με τον Κωνσταντίνο, ότι ήταν και διαφωνία του Κωνσταντίνου και ούτω καθεξής. Και έτσι ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησε ο εθνικός διχασμός δυστυχώς. Επειδή ήταν ο Μεταξάς βασιλόφρον. Ναι, και πάλι δικαιώθηκε ο Μεταξάς, γιατί φυσικά ξέρετε ότι η αποτυχία των Αγγλογάλλων κτλ. Ήταν στην Καλλίπολη και η Ελλάδα είναι πλάκη σε αυτήν την ιστορία και υπέστη μια παταγώδη αποτυχία. Και έτσι για να βάζουμε κάποια πράγματα. Λέω και τα λοιπά. Προφανώς, κάποιοι όταν μας υπαγόρευαν πηγαίναμε κάπου, υποστήκαμε ήττες. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, εξέφυγε η κατάσταση και φτάσαν στο σημείο. Συγγνώμη, και να κλείσω με αυτό, δηλαδή, επειδή κάναμε αναφορά στο μεγάλο Ιώνα Δραγούμη. Τη στιγμή που ο Ιώνα Δραγούμης πήγαινε στο περιοδικό του για να γράψει άρθρο που θα καταδίκαζε την απόπειρα δολοφονία στο Βενιζέλο, συλλαμβάνεται από το σώμα του Γήπαρ, με το οποίο ήταν χέρι με χέρι πάλευα μαζί εδώ στη Μακεδονία, στο μακεδονικό αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Αστυχώδηση λένε του Μπενάκη έγινε. Λοιπόν, δυστυχώς όλα δείχνουν, το είπε ο ίδιος ο Γήπαρης. Κάποια στιγμή μετά πολλά χρόνια είχε πει κιόλα, α πούμε. Ήταν μεγάλο ηλικία. Λοιπόν, όπου ουσιαστικά του ήταν καθηπότη του Μπενάκη, ο οποίος έτρεφε ένα μίσος για την Ιωδραγούμη λόγω αυτού του πλατωνικού έρωτα με την Πινελόπη Δέλτα, α πούμε. Λοιπόν, κλείνοντα την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα επανέλθουμε κάποια στιγμή και για το Μεταξά και για αυτά που είχε προβλέψει. Και δεν γίνανε για τη Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε. Έχουμε 100 χρόνια του χρόνου. Βεβαίως, γι' αυτό το λέω ότι θα επανέλθω. Ετοιμάζει και η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, νομίζω, μια δυσκολία. Λοιπόν, κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό και για το ελληνικό ναυτικό, ότι ήταν σημαντική η συμβολή του. Να τονίσουμε λοιπόν το τι έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Ναύαρχο Βότση. Με τον Ναύαρχο Βότση, ο οποίος κατόρθωσε νύχτα να διεισδύσει, να καταστρέψει το τουρκικό εκυπλίο κτλ. Και βεβαίως πέτυχε σημαντικό πλήγμα όχι μόνο σε επίπεδο στρατιωτικό, αλλά και έτρωσε το ηθικό των υπερασπιστών Τούρκων στη Θεσσαλονίκη. Στην ψυχολογία. Έτσι, δηλαδή ήταν σε επίπεδο ψυχολογικού πολέμου, ήταν ακαραίο, γιατί πραγματικά έγινε ευθυνδιαστικά. Κατόρθωσε να τρυπήσει εκεί στο Καραμπουνάκι. Ο άλλο Κανάρη. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Είναι, ουσιαστικά είναι ακριβώς χαρακτηριστικά παρόμοιο με, με το 1822 με την καταστροφή τη Ναυαρχίδα από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τουρκικής ναυαρχίδας. Το ίδιο πράγμα έγινε. Βυθίστηκε το τουρκικό πλοίο. Οπότε εκ των πραγμάτων υπήρχε πραγματικά πανικός, επικράτησε και αυτά. Ήδη οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση, είδε ακόμα περισσότερο, δηλαδή πλέον το ηθικό τους πήγε στον Αδύρ και συνετέλεσε και αυτός να δημιουργηθεί ένας προειδεασμός, έτσι ότι είναι θέμα χρόνου η πόλη να πέσει στους Έλληνες. Γιατί να πω και κάτι, δεν συζητούνται ένα άλλο ενδεχόμενο. Το δεύτερο ενδεχόμενο, και απαντώ στον ανιστόρητο συνάδελφο, επαναλαμβάνω και πάλι, θα ήταν να καταληθεί από τους Βουλγάρους. Mm-hmm. Οι οποίοι οι Βουλγάροι προφανώς δεν ήταν πληθυσμιακά, δεν ήταν, ήταν πολύ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, λοιπόν, γιατί ήταν οι Τούρκοι, ήταν Εβραίοι, ήταν Έλληνες. Δεν υπήρχαν Βούλγαροι από οτιδήποτε. Αλλά αυτά τα δύο δεν δεχόμενα ζητούσαμε. Δεν ζητούσαμε κάτι άλλο. Έτσι για την ιστορία. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πάντοτε ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας και μας αρέσει πολύ να αναλύουμε ιστορικά γεγονότα. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε που έτσι. Η ιστορία έχει πολλές αναγνώσεις. Αυτή είναι, ξέρετε, η τα γεγονότα η μαγεία παραμένουν της γεγονότα όμως. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Ναι. Το θέμα είναι πώς τα βλέπουμε. Το λέω πολλές φορές, έτσι όπως λέμε εδώ. Λέω, δείτε, λέω, έξω από την. Από το αμφιθέατρο και από την έσοδο, μπορεί μια γυναίκα να κοπανίσει μια τσάντα στο κεφάλι κάποιου. Υπάρχουν 100 ερμηνείες ενδεχομένως μπορούμε να δώσουμε, να ρωτήσουμε τον καθένα. Μία είναι όμως η πραγματική. Γι' αυτό καταφεύγουμε στα αρχεία. Με για μας η απόδειξη, έτσι, εκεί το οποίο αποδεικνύουμε κάποιο ιστορικό γεγονός είναι μέσα από τα αρχαία. Όταν λοιπόν εγώ σας αναφέρω αυτό, δεν υπάρχει κανένα τηλεγράφημα που να λέει σας το απαγορεύω, μου τα απαγορεύεις, θα πάω παραπέρα. Και σας το λέω, το 1932 υπάρχει απάντηση του ΓΕΣ επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μια άλλη κυβέρνηση του Ιάννη Μεταξά, για παράδειγμα, δικτατορική κυβέρνηση του 1936 που δίνει αυτή την απάντηση. 1932 απάντησε από το ΓΕΣ, ψάξτε το αρχαία, θα το βρείτε. Ουδέν τηλεγράφημα του Βενιζέλου και ουδέν μια απάντηση. Είναι μόνο μία ρίση, μία δήλωση του Βενιζέλου στη Βουλή των Λαζάρων, τη μονοκομματική του 1917. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σήμερα στη Βεργιά Τηλεόραση και έτσι που είχαμε την ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα για τους Βαλκανικούς πολέμους και φυσικά για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης που θα γιορτάσουμε την Τρίτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα και την Νίκη Σταματιάδου, να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένετε συντονισμένοι στη Βεργίνα Τηλεόραση. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Στέργιος Καλόγερος
σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.